να συμμετέχω σε μια συζήτηση όπου δίνει την θεωρητική τεκμηρίωση πάνω στην οποία θα κριθεί και θα δοκιμαστεί η προσπάθειά μας να αναδιατάξουμε την εθνική στρατηγική για την ένταξη που υπήρχε μέχρι τα τώρα με μια καινούρια, με τη θέαση της αριστεράς. Επομένως, θα είμαι πιο πρακτικός, θα σας μιλήσουμε πολύ, πολύ περιεκτικά γι' αυτό και για τον ρόλο τον οποίο επιδιώκουμε να πάρει η αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό ότι η πρώτη εθνική στρατηγική για την ένταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών εκπονήθηκε στη χώρα μας το 2013 με στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ένταξή τους. Υπόβαθρο της εθνικής στρατηγικής αποτέλεσαν οι διεθνείς διαστάσεις που λάμβανε το μεταναστευτικό φαινόμενο με κεντρικό άξονα τότε τις ανάγκες της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής αγοράς εργασίας και οικονομίας, καθώς και την εναρμόνιση που θα έπρεπε να έχουμε με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και αξιών. Σήμερα, η ανάγκη για μια εκβάθρον αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη γίνεται επιτακτική στο πλαίσιο των νέων αναγκών που προκύπτουν από διεθνείς αλλά και εσωτερικές συγκυρίες. Τα νέα αυτά δεδομένα αντικατοπτρίζονται σε πλήθος κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και δημιουργούν μια νέα βάση για την άσκηση μιας, επιτρέψτε να πω, αριστερής πολιτικής για την υποδοχή και την ένταξη με διαφορετικές προτεραιότητες και στοχεύσεις. Συγκεκριμένα, η νέα εθνική στρατηγική, την οποία έχουμε εκπονήσει, αντικατοπτρίζεται τις εξής πραγματικότητες. Το πρώτο είναι, και νομίζω είναι προφανές, την οπτική με την οποία η κυβέρνηση της αριστεράς αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας. Το δεύτερο, και αυτό προφανές, τη νέα μαζική ροή μεικτών μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφύγων. Παίρνει υπόψη την οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας των νόμιμων μεταναστών, τη γενικότερη συρρήκνωση των θέσεων εργασίας και τη δυσκολία στην ένταξη στην αγορά της εργασίας των ανθρώπων που έχουν μπει στη χώρα. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη μεγαλύτερης και πιο ενεργού συμμετοχής και άλλων θεσμικών και μη παραγόντων και μη συμμετοχόντων στη διαδικασία της υποδοχής και της ένταξης και ειδικότερα τοπικών παραγόντων όπως είναι η Δήμη, η Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι καλούνται πια να παίξουν κομβικό και κέριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την υποδοχή και την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών με όρους ισότητας και νομιμότητας, το οποίο θα θέτει τις βάσεις για μια κοινωνία ανοιχτή, δυναμική και ποικιλόμορφη. Σε σχέση λοιπόν με την παλιά, με την προηγούμενη στρατηγική, η καινούργια που έχει εκπονηθεί έχει τις εξής δομικές διαφορές. Πρώτον, σέβεται στην πράξη και όχι στα λόγια το σύνολο των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα. Δεύτερο, επιδιώκει την ένταξη σεβόμενο τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μεταναστών, δεν επιδιώκει την αφομοίωσή τους, αλλά την αρμονική συνύπαρξή τους με τον τόπιο πληθυσμό σε ένα περιβάλλον ισότητας όπου παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Τρίτο, μετατοπίζει το ενδιαφέρον από μια πολιτική προσέλκυσης υψηλής ειδίκευσης μεταναστευτικού πληθυσμού σε στοχευμένες πολιτικές που καλύπτει το σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού που ζει στη χώρα. Τέταρτο, αναδεικνύει ως βασικό μοχλό ένταξη την τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως επικεντρώνεται σε εθνικές οριζόντιου χαρακτήρα δράσεις, μερικές είπε προηγουμένως ο σύντροφος ο Υπουργός, σε αντίθεση με τις μικρές αποσπασματικού χαρακτήρα δράσεις που δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα την προηγούμενη περίοδο, ενώ για αυτές η αλήθεια είναι ότι δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι μέχρι σήμερα η ελληνική πολιτεία έδωσε βάρος και διέθεσε πόρους κυρίως στην υποδοχή, αλλά είναι η ώρα πια να περάσουμε από το σπριντ της υποδοχής που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε στο μαραθώνιο της ένταξης. Στη νέα εθνική στρατηγική λοιπόν προτείνεται και προωθείται ένα νέο ελληνικό, το ονομάζουμε ίσως αυτάρεσκα, μοντέλο ένταξης, το οποίο βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο
και είναι προσαρμοσμένο στη δυναμική της ιδιαιτερότητας και της ιδιομορφίας της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας. Τελικός στόχος του είναι η κατάκτηση της διαπολιτισμικότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου τα περιέγραψα λίγο πριν, δεν θα επιμείνω, και πιστεύουμε ότι για την επιτυχία στην εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου πρωταρχικό ρόλο θα παίξει η κινητοποίηση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των κινημάτων στη διαδικασία της ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση, υπό την ευρύτερη έννοια της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί τον κύριο εκτελεστικό μηχανισμό των πρωτοβουλειών ένταξης. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον βασικό συνδιαμορφωτή στην εκπόνηση ενταξιακών πολιτικών, προωθώντας έτσι μια στενή, ανοιχτή και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των διοικητικών δομών του κράτους και των πολιτών. Ερώτημα. Γιατί προωθούμε την ένταξη μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης? Απάντηση πρώτη. Η ένταξη γίνεται σε τοπικό επίπεδο και αυτό είναι πια μια διεθνής εμπειρία. Απάντηση δεύτερη. Οι δημοτικές αρχές, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή μη οργανισμούς, παρέχουν μεγάλο αριθμό κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες τους, άρα και στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Απάντηση τρίτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει καταλύτης για την επαφή της κοινωνίας υποδοχής και της κοινωνίας που εισέρχεται των μεταναστών, των προσφύγων. Οι δημοτικές αρχές, να το θεωρείτε από την ευρία έννοια αυτό, έχουν καλύτερη γνώση της τοπικής κοινωνίας και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή τους, γιατί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ζουν, δραστηριοποιούνται και συνάπτουν σχέσεις και δεσμούς σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, δεν χωρά αμφιβολία πως ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την ένταξη, την αποφυγή εθνικών γκέτο ή εθνοτικών συγκρούσεων είναι αποφασιστικός. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών στον τόπο που κατοικούν και εργάζονται μπορεί να επιφέρει πολλαπλά και αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα τόσο και για τους ίδιους όσο και για την τοπική κοινωνία υποδοχής. Γιατί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία μέσω της πρόσβασής τους στην τοπική αγορά εργασίας ή πρωτοβουλειών επιχειρηματικότητας ή άλλες που παίρνουν. Και δεύτερο, και αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό, γιατί ταυτόχρονα συνεισφέρουν με το κοινωνικό και πολιτισμικό τους κεφάλαιο στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών των χωρών υποδοχής. Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο υπηρετεί ακόμα και μια ακόμα αρχή, την αρχή της αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων από την κεντρική αυτοδιοίκηση στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, είναι αναγκαίο να δοθεί η απαραίτητη καθοδήγηση και χρηματοδοτική υποστήριξη στους Δήμους, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην ένταξη. Τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για την τοπική αυτοδιοίκηση? Θα είμαι πολύ σύντομος και συγκεκριμένος. Προβλέπουμε οι Δήμοι να αναλάβουν για τους ετούντες και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν από τη στέγαση μέχρι την εκπαίδευση, δεν εννοώ να κάνουν την εκπαίδευση οι Δήμοι, εννοώ να προωθήσουν προς την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ψυχοκοινωνική στήριξή τους, δημιουργώντας γι' αυτό κατάλληλες δομές εντός των κοινωνικών υπηρεσιών τους, με κύρια υποχρέωση να συγκροτούν ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη της ομάδας τόπου. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε οι Δήμοι να υποβάλουν ένα τριετές σχέδιο δράσης για την ένταξη, το οποίο θα αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Στο σχέδιο αυτό, πέραν των όσων προηγουμένως περιληπτικά περιέγραψα στο τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, που στην πραγματικότητα αφορά κυρίως από ό,τι φαίνεται τώρα τα προσφυγικά ρεύματα, θα πρέπει επιπλέον να ασχοληθούν και να καταγράψουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, έτσι ώστε να βελτιώνουν υπηρεσίες που παρέχουν στους μετανάστες είτε μέσω των κέντρων κοινότητας είτε μέσω των κέντρων ένταξη των μεταναστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου το οποίο προτείνουμε είναι αυτό
που είναι γνωστό ως πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο θα υλοποιήσουμε με τους Δήμους το Ήλιος, με τους Δήμους Λιβαδιάς και Θήβας, και στην πραγματικότητα θέλουμε να δείξουμε το ελληνικό μοντέλο ένταξης μέσω της αυτοδιοίκησης στην πράξη. Δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο αποτελεί μια σύλληψη εγκεφαλική όσων ανθρώπων ασχοληθήκαμε με αυτό. Έχει πάρει στοιχεία, αν θέλετε ας πούμε ότι έχει και αντιγράψει στοιχεία μοντέλων που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Βασιστήκαμε πάρα πολύ στο ιταλικό μοντέλο, το SPRAR, το οποίο δουλεύει με επιτυχία στην Ιταλία, έχει κοινά χαρακτηριστικά με εμάς. Στην πραγματικότητα οι Δήμοι κάνουν το πιο ουσιαστικό κομμάτι της ένταξης. Το πρόβλημα είναι όμως όχι στο πιο μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η στόχευσή μας είναι διαφορετική εδώ, αλλά δεν θα επιμείνω για αυτά, νομίζω θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, για να γίνει αυτό πρέπει να δώσουμε εργαλείο στους Δήμους. Ποιο εργαλείο τους δίνουμε? Προτείνουμε λοιπόν να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα αποτελείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και θα χρηματοδοτηθεί τις δράσεις αυτές. Δεν ξέρω πόσοι αυτοδιοικητικοί είναι εδώ, αλλά να φανταστούμε ένα θησέα, όπως τον είχαμε με την, το οποίο θα αφορά την ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού. Τα ΣΕΜ ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να διατηρηθεί. Δεν είπα για ΣΕΜ, δεν μιλάω για ΣΕΜ. Στη δημοτική δομή. Δεν μιλάω για ΣΕΜ. Για τους Δήμους μιλάτε. Μιλάω για τους Δήμους. Τα ΣΕΜ, τα ΣΕΜ θα έχουμε μετά την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση. Ας μην είναι διακόπτουμε τώρα. Είναι άλλο. Μέσω, μέσω των Δήμων. Να τα πούμε μετά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προτείνω να κρατήσουμε λίγο αυτή τη δομή της συζήτησης. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία για συζήτηση. Κρατηθείτε και σημειώστε. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να έχει το μοντέλο ή η πρόταση επιτυχία? Πέραν του χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο είναι απαραίτητο γιατί διαφορετικά αυτά είναι ευχές, θα πρέπει να προσθεθούν κίνητρα για τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην ένταξη. Παραδείγματος χάρη, να συνδεθεί η δραστηριότητά τους αυτή με επιπλέον πόρους για την ανάπτυξη τοπικής, για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόνοια των Δήμων που συμμετέχουν σε προγράμματα για πρόσφυγες και μετανάστες. Ακόμα θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να γίνουν πράξη σημαντικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί και θα βελτιώσουν τις συνθήκες στέγασης των αναγνωρισμένων προσφύγων. Για παράδειγμα, η πρόταση που έχει κατατεθεί και από την νεολαία για την κατασκευή και αναβάθμιση κατοικιών από το απόθεμα εγκαταλειμμένων κτηρίων ή δημόσιων κτηρίων που υπάρχουν στη χωρική αρμοδιότητα των Δήμων για την στέγαση κατά 50% των μεταναστών και προσφύγων και κατά 50% τα ποσοστά θεωρήσετε ως στοιχεία για ευάλωτες ομάδες των κοινωνιών υποδοχής. Ή ακόμα πρόταση που έχει κατατεθεί για υλοποίηση προγράμματος στέγασης οικογενειών σε αραιοκατοικημένους ή εγκαταλειμμένους εισαγωγικά αγροτικούς οικισμούς που σήμερα χάνεται ένα μεγάλο απόθυμα οικισμού στην περιφέρεια της χώρας. Πώς θα στηρίξουμε επιπλέον την ένταξη στο τοπικό επίπεδο? Παράλληλα με την δράση των Δήμων, στείνει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, σειρά οριζόντιων προγραμμάτων και για την εκπαίδευση και για την εργασία. Δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό. Ακόμα θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Πέρασε η ώρα. Εντάξει, πολύ. Εντάξει. Τρεις κουβέντες. Ναι, μια χαρά. Προβλέπουμε την δημιουργία. Το ερώτημα είναι πώς θα αποφύγουμε τη συγκέντρωση πληθυσμού μεταναστευτικού σε μια περιοχή της χώρας. Προβλέπουμε σε εθελοντική βάση, αλλά προβλέπουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού κατανομής του νεοεισερχόμενου μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού στις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στη βάση δύο δεδομένων. Το πρώτο, της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία συχνά οδηγεί σε κεντροποίηση στην αδυναμία σχεδιασμού και αποτελεσματικών δράσεων. Και δεύτερον, που είναι σημαντικό και έχει συζητηθεί, στην αυξημένη πίεση που δέχονται οι Δήμοι πρώτης υποδοχής
τα νησιά κυρίως τώρα, οι οποίοι λειτουργούν ως σημεία εισόδου, γεγονός που κάνει αναγκαία την άμεση επισυμφόρησή τους. Βέβαια, η λογική του μηχανισμού αυτού βασίζεται σε σύνολο κριτηρίων με βάση το οποίο θα γίνεται η αντιστοίχηση των ποιοτικών χαρακτηρισμών του πληθυσμού προς την εγκατάσταση με εκείνα της κοινωνίας υποδοχής. Και βέβαια, δεν θα πω στα ενδεικτικά κριτήρια, νομίζω ότι αυτά θα πρέπει επιστημονικά να τεκμηριωθούν και πολιτικά να συμφωνηθούν. Δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό. Θα επιτρέψω να πω μια τελευταία κουβέντα, γιατί δείχνει, παρόλο που κάνουμε προσπάθειες διαφορετικές, η συζήτηση να περιστρέφεται συνέχεια γύρω από τον προσφυγικό πληθυσμό που σήμερα αποτελεί το καινούργιο στοιχείο της χώρας. Στο σχέδιο ένταξης περιλαμβάνονται σειρά μέτρων που αφορά τον παλιό μεταναστευτικό πληθυσμό. Και νομίζω ότι για να μιλήσουμε γι' αυτό, αναγκαίο είναι να μιλήσουμε πρώτα για μια μεταρρύθμιση της νομοθεσίας, των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορά την μετανάστευση για τη χώρα. Ήδη ένα πρώτο βήμα γίνεται με την αλλαγή της νομοθεσίας για τους εξαιρετικούς λόγους και τη δυνατότητα με απλούς, γρήγορους και αντικειμενικούς τρόπους να μπορέσουν να ξανέρθουν στην νομιμότητα χιλιάδες άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στην παρανομία, και με το σύστημα και με την νομοθεσία που είχε καλές προθέσεις, αλλά έτσι όπως ήταν, δημιουργήθηκαν και κυκλώματα διαφθοράς στην διοίκηση και κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονταν τους πρόσφυγες, και βέβαια μια τεράστια καθυστέρηση αφού τα αιτήματα κάνουν 2 και 3 χρόνια για να απαντηθούν. Στο Υπουργείο, πέρα από αυτού και τελειώνω, υπάρχουν 2 ακόμα πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές. Η πρώτη είναι η συνολική μεταρρύθμιση του κώδικα του 4251, και εδώ νομίζω και για το κόμμα μας είναι πρόκληση, το λέω και στον Γιώργο, το έχουμε συζητήσει, νέων ρυθμίσεων που θα κάνουν ενός καλού κατά τα άλλα νόμου, αλλά που θέλει τροποποιήσει συζητήματα που δεν θα επιμείνω ποια είναι αυτά, αλλά θα έχουν τη θέαση των δικών μας προσήμων. Αλλά θα πρέπει και η συμπεριφορά του κράτους απέναντι στο μεταναστευτικό πληθυσμό να είναι διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν, είναι γνωστό, το έχει ανακοινώσει και ο σύντροφος υπουργός, ο Γιάννης Μπαλάφας, ότι έχουμε προωθήσει τις διαδικασίες της αλλαγής της επαφής του μεταναστευτικού πληθυσμού με το κράτος, με την διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης των αδειών, των αιτήσεων για τις άδειες, που και αυτό θα χτυπήσει κυκλώματα σαν αυτά που είπα πριν, αλλά και θα αλλάξει και την σχέση ανάμεσα στο κράτος και στους μετανάστες. Και επίσης, σε όλο αυτό το χρόνο της συζήτησης με τις μεταναστευτικές κοινότητες, τις παλιές, το βασικό πρόβλημα που βλέπαμε δεν ήταν η γλώσσα ή άλλα ζητήματα που συζητάμε εδώ, αλλά η έγκαιρη και ασφαλής πληροφόρηση. Γι' αυτό το Υπουργείο σχεδιάζει ένα μεγάλο πληροφοριακό σύστημα. Το έχουμε ήδη αναθέσει με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Γιάννης με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου θα μπορεί να υπάρχει όλη η πληροφόρηση από όλη την ελληνική πολιτεία, που με σύγχρονους τρόπους θα μπορεί να απευθυνθεί και να βρίσκει ο μεταναστευτικός πληθυσμός, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και σε πραγματικό χρόνο να παίρνει απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέλει. Πολύ συνοπτικά προσπάθησα να πω ορισμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.